οργιάζουν οι φήμες. Πολιτικό, τι θα γινόταν εάν η Μόσχα δολοφονούσε τον Ζελένσκι, ποιος θα έπαιρνε τα ενία της Ουκρανίας? Όταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ρωτήθηκε εάν ανησυχεί για τις ρωσικές προσπάθειες δολοφονίας του, ο ίδιος απάντησε πως δεν τον απασχολούσαν. Εάν το σκέφτομαι συνέχεια, θα έμενα μέσα, όπως κάνει ο Πούτιν τώρα, που δεν φεύγει από το καταφύγιο του, είχε δηλώσει ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξή του με το CNN τον περασμένο μήνα. Φυσικά, οι σωματοφύλακές μου πρέπει να σκέφτονται πώς να το αποτρέψουν, αυτό είναι το καθήκον τους. Δεν χρειάζεται να το σκέφτομαι εγώ. Τον Μάρτιο, διάφοροι Ρώσοι πολιτικοί ηγέτες και προπαγανδιστές ετούνταν την δολοφονία του Ζελένσκι εξαιτίας ουκρανικών δράσεων έναντι δύο ρωσικών χωριών στην περιοχή Μπριάνς. Λόγω του κινδύνου που διατρέχει, οι επισκέψεις του Ζελένσκι στο εξωτερικό προγραμματίζονται υπό άκρα μυστικότητα. Ουκρανοί αξιωματούχοι εξοργίστηκαν πέρυσι όταν μια προγραμματισμένη επίσκεψη του Ζελένσκι στις Βρυξέλλες διέρευσε τρεις ημέρες πριν την άφηξή του, θέτοντας σε κίνδυνο το ταξίδι του. Σύμφωνα με το δυτικό πολιτικό, οι αρχές του Κιέβου αρνούνται να μιλήσουν για το τι θα γινόταν εάν η Ρωσία δολοφονούσε τον Ουκρανό πρόεδρο. Ωστόσο, από τις πρώτες ημέρες του πολέμου υπήρχε ένα σχέδιο για την μεταφορά της εξουσίας ώστε να μην μείνει η χώρα χωρίς ηγέτη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε πρόσφατα πως οι Ουκρανοί έχουν έτοιμα σχέδια για τα οποία δεν θα μιλήσω ούτε θα αποκαλύψω λεπτομέρειες που θα διασφαλίσουν πως θα υπάρχει συνέχιση της κυβέρνησης με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Επίσημα, όταν ο πρόεδρος δεν μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά του, ο πρόεδρος Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας παίρνει τα ενία, δήλωσε ένας Ουκρανός νομοθέτης από το Λβίβ. Έτσι, δεν θα υπήρχε κενό στην εξουσία. Ο πρόεδρος Βερχόβνα Ράντα, Ρουσλάν Σεβαντσούκ, μέλος του κοινοβουλευτικού κόμματος του Ζελένσκι, δεν έχει σημειώσει μεγάλα ποσοστά εμπιστοσύνης σε δημοσκοπήσεις που έγιναν στον Ουκρανικό λαό. Είναι περίπου στο 40%, δηλαδή στο μισό από το ποσοστό του Ζελένσκι. Κατά πάσα πιθανότητα, το κυβερνητικό συμβούλιο θα αποτελούνταν από τον Σεβαντσούκ μαζί με τον Αντρέι Γέρμακ, τον πρώην παραγωγό ταινιών και δικηγόρο, ο οποίος είναι σήμερα ο επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου, τον Υπουργό Εξωτερικών Δημήτρο Κουλέμπα και τον Υπουργό Άμυνας Ολέξη Ρέσνικοφ. Ο Βαλερί Ζαλούσνη θα παρέμενε ο επικεφαλής του στρατού της χώρας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.